μιλήσουμε την Κλειό 51 ετών, την κυρία Κλειό 51 ετών που είναι στη γραμμή. Αφιλιό. Κυρία Φιλιό, με συγχωρείτε. Τρώω κιόλα, πού να καταλάβω τι το στάκι τρώω, Χριστό. Ναι, μεγάλο πράγμα. Εντάξει, δεν είναι. Μάσκα φορά, εντάξει το παιδί. Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Από τη μάσκα δεν άκουσα το Φιλιό και το Κλειό. Δεν πειράζει, το καταλαβαίνω. Καλημέρα σε όλους σας, χρόνια πολλά, όλα καλά, καλά να πάνε από εδώ και πέρα. Να είμαστε υγεία. Καλά, πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Σας ακούμε. Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενη που θα μιλήσω σήμερα στην εκπομπή σας και με δεχτήκατε, γιατί και σας θαυμάζω και σας συμπαθώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα με καταλάβετε. Λοιπόν, εγώ Κατερίνα μου έχω δύο παιδιά, δύο γιους συγκεκριμένα. Παντρεύτηκα μικρή και τους έκανα και τους δύο σχεδόν αμέσως. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στα 22 μου είχα ήδη τα δύο μου παιδιά. Ο μεγάλος μου λοιπόν τώρα είναι 32 και ο μικρός 29. Χτες τα έκλεισε συγκεκριμένα. Καλά να είναι το πουλάκι μου. Να τους χαίρεστε. Ευχαριστώ. Με τον πατέρα τους, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και φτιάξαμε μια πολύ καλή οικογένεια. Δεν έχω παράπονο, πολύ καλός σύζυγος. Και τα δυο μου παιδιά, έτσι όπως τα μεγάλωσα, μπορώ να πω ότι με ακούνε, πολύ πειθαρχημένα παιδιά, σαν στρατιωτάκια που λέει ο λόγος, γιατί τα έμαθα από μικρά να είναι δίπλα μου. Εντάξει, κι εγώ νέα γυναίκα είμαι, δεν είμαι καμιά γριά, ενώ παλαιών αρχών να μην μπορώ να επικοινωνήσω, καταλαβαίνετε τι λέω. Όλα αυτά καλά, μέχρι που τη στιγμή ο γιος μου εδώ και ένα χρόνο τάμπλεξε με μια κοπέλα, μπήκε δηλαδή στη ζωή του μεγάλου μου γιου, μία που δεν μ' αρέσει ο χαρακτήρας της, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, τη θεωρώ ξετσίποτη γιατί την ξέρω καλά. Την ξέρουμε καλά στη γειτονιά. Είναι μεγαλύτερη του, αλλά αυτό δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία έχει ο χαρακτήρας της. Είναι 36 χρονών. Mm-hmm. Αλλά τη θεωρώ ότι είναι ύπουλη και με τον τρόπο της θέλει να μου διαλύσει την οικογένεια. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που έμαθα ότι έμπλεξε με αυτήν, εγώ τρελάθηκα. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το είδα το παιδί μου να κάνει έτσι. Δηλαδή να του έχει πάρει τα μυαλά που λένε. Να μην έρχεται στο σπίτι, να μην μας βλέπει, να μην θέλει να φάμε τα μεσημέρια σαν οικογένεια όπως παλιά. Να αργεί τα βράδια. Δεν μιλάω τώρα για αυτή την κατάσταση, ξέρετε. Για πριν μιλάω. Να μην απαντάει στο κινητό του, να το έχει πολλές φορές κλειστό και εμείς να ανησυχούμε. Να εξαφανίζεται τα Σαββατοκύριακα μαζί της. Να καταλάβετε, φέτος ούτε γιορτές κάναμε μαζί. Ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε και τώρα το Πάσχα με αυτή την κατάσταση. Καλά, αυτή η κατάσταση είναι και λίγο δικαιολογία. Τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω, Κατερίνα μου, για να καταλάβετε, έχει πάει να μείνει μαζί της εδώ και καιρό. Συζούνε δηλαδή. Απ' την άλλη βέβαια έχω και τον άντρα μου, ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου. Δυστυχώς είναι στον κόσμο του και το μόνο που μου λέει όταν του θίγω το θέμα είναι άστα παιδιά βρε παιδί μου να ζήσουν, άστα να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ όμως ανησυχώ, Κατερίνα μου. Τέλος πάντων, ο μικρός ευτυχώς είναι συνέχεια δίπλα μου και με στηρίζει σε αυτή την κατάσταση. Και άρχισα σιγά σιγά να συζητάω μαζί του όλες μου τις σκέψεις. Έκανα λοιπόν την εξής σκέψη κάποια στιγμή. Έπρεπε ο μεγάλος μου να δει την αλήθεια και να καταλάβει με ποια είχε μπλέξει. Μάλιστα. Και πριν 4 χρόνια είχε συμβεί αυτό που είχε μπλέξει πάλι με μια τέλος πάντων όχι περιοποίηση. Αλλά τότε δεν είχε φύγει από το σπίτι και είχαμε την ευκαιρία να συζητάμε. Και πες, κατάλαβε περί τίνους πρόκειται το παιδί και κατάφερε να χωρίσει, την παράτησε. Είπα λοιπόν εγώ στο μικρό, μια μέρα τον έπιασα και του λέω, εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Για να μπορέσεις να σώσεις τον αδερφό σου και για να καταλάβει τι χαρακτήρα είναι αυτή, θα αρχίσεις να τη φλερτάρεις και εσύ. Ναι, την ξέρει την κοπέλα γιατί έχουν βγει πολλές φορές όλοι μαζί. Εγώ από το μικρό που σας είπα έχω πολύ στενή σχέση, έτσι κι αλλιώς μου λέει τα πιο πολλά του μυστικά, σχεδόν όλα δηλαδή, λειτουργούμε σαν φίλοι. Και του λέω, άκου να δεις, σκέφτηκα να τη φλερτάρεις έτσι διακριτικά για να δούμε και πού το πάει αυτή και πώς θα αντιδράσει. Εσύ τώρα, σαν πιο νέος, ξέρεις τον τρόπο να την πλησιάσεις, λίγο από το Facebook, λίγο με κάτι μηνύματα, θα την βρεις στην άκρη. Τέλος πάντων, για να μην σας τα απολογώ, αυτή δεν ήθελε και πολύ. Δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να τσιμπάει.
Και εδώ και κάτι μέρες του στέλνε κάτι πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα, ότι ανταποκρίνεται, ότι θέλουν να βγουν και μόνοι τους για καφέ να τα πούνε λίγο, μόλις τελειώσει η καραντίνα φυσικά και κάτι τέτοια. Έλα όμως που τώρα ο μικρός μου γιος έχει αρχίσει να τη συμπαθεί, ίσως και κάτι παραπάνω, και έχει αρχίσει να αναθεωρεί τις σκέψεις του για αυτήν και δείχνει ότι του αρέσει. Καλά να πάει. Εγώ από νύφη δεν τη χάνουμε, κυρία Φιλιό. Ναι, το κατάλαβα ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί ξαφνικά σταμάτησε να μου ανοίγεται, σταμάτησε να με ενημερώνει, να μην μου λέει τίποτα για τα μηνύματα που του στέλνει αυτή και γενικά μια σιωπή επικρατούσε. Σαν να πάει να την καλύψει, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Τον έπιασα λοιπόν πριν από λίγες μέρες και του είπα, έλα εδώ, δεν πιστεύω τώρα να κάνεις καμιά βλακεία και από εκεί που πάω να σώσω το μεγάλο να μπλέξεις κι εσύ. Εδώ σου είπα περί τίνους πρόκειται. Και τότε αυτός με απέφυγε, μου απάντησε με νεύρα, άσε με βρε μαμά, όλα θες να τα ξέρεις, όλα ανακατεύεσαι, κοίτα τη ζωή σου, άσε μας να δούμε τι θα κάνουμε και κάτι τέτοια. Δεν μου είχε ξαναμιλήσει έτσι το παιδί. Τέλος πάντων, εγώ δεν μίλησα εκείνη τη στιγμή, έκανα ό,τι δεν καταλαβαίνω. Και για να μην την πατήσω, σκέφτηκα το άλλο, να πιάσω το μεγάλο, να του δείξω τι σοϊ άνθρωπος είναι αυτή και να του πω ότι έχω καταλάβει απ' έξω απ' έξω ότι αρχίζει και φλερτάρει και τον αδερφό σου, το μικρό. Και μάλιστα έχω και μηνύματα για να του τα δείξω σαν αποδείξεις. Έτσι πιστεύω ότι θα πάρουν χαμπάρι και τα δυο μου παιδιά περί τίνους πρόκειται. Και έτσι αυτή θα καταφέρω και να την εκθέσω και να τους απομακρύνω. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι το σωστότερο αυτό που σκέφτηκα, γι' αυτό και θέλω τη συμβουλή σας. Μάλιστα. Αυτή έχετε ολοκληρώσει την ιστορία σας. Ναι, αυτό είναι που ζω τώρα αυτή τη στιγμή. Μου, ναι. Ειλικρινά σας μιλάω, με τη σοκάρει η ιστορία σας. Να σας πω, το πιο σοκαριστικό ξέρετε ποιο είναι. Που ο γιος σας ο μικρός δέχτηκε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κάνει τέτοια ζημιά στον αδελφό του. Δηλαδή, πώς έχει μείνει και μεγαλώσει αυτά τα δύο αδέλφια. Το ένα να φθονεί το άλλο και το ένα να θέλει να κάνει κακό στο άλλο. Δέχτηκε ο γιος σας να κάνει κάτι τέτοιο. Ό,τι πει η μανούλα. Μα το είπε η κυρία Φιλιά, τα παιδιά μου λέει τα μεγάλωσα σαν στρατιωτάκια και το είπε και με πολύ περηφάνεια. Δεν ξέρω, κυρία Μάρα μου, έχω άδικο σε αυτό που λέω. Το παιδί δεν είχε αυτή την πρόθεση, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό του. Εγώ του είπα να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Μα μόνο και μόνο που του το είπατε και δεν σας είπε, μαμά, δεν είσαι με τα καλά σου. Τι είναι αυτά, πήγαινε σε ένα γιατρό και το δέχτηκε και μπήκε στη διαδικασία, αυτό με σοκάρει ακόμα περισσότερο. Την προηγούμενη γκόμενα που είχε ο γιος σου, κυρία Φιλιό, εσύ έβαλες το χεράκι σου και χώρισε. Ναι, εγώ βοήθησα την κατάσταση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο γιος μου μεγάλος. Οφείλω να σου ομολογήσω ότι δεν έχει πολύ καλές επιλογές. Πάει και μπλέκει όλο με κάτι, με κάτι γυναίκες που δουλεύουν νύχτα. Του αρέσουν έτσι πολύ περίεργες, ας πούμε, όχι συντηρητικές κοπέλες. Και... Αυτό που αναφέρεις, κυρία Φιλιό, αυτή τη στιγμή είναι αντίδραση σε σένα. Εσύ φέρεσαι σαν στρατηγός αυτή την οικογένεια. Εδώ κάθεται ο πατήρ, εδώ κάθονται οι... Όλοι είναι γύρω-γύρω, παίρνουν εντολές από μένα, το στρατηγό Φιλιό. Τι θα κάνουνε, με ποιες θα τα φτιάξουνε, με ποιες θα πάνε στο κρεβάτι, ποιες θα παντρευτούν, τι θα φάνε, τι θα βάλουνε για ρούχα. Όλα έχει ένα λόγο ο στρατηγός Φιλιό. Αντίδραση ο γιος κάνει προς το στρατηγό όταν πάει και τα μπλέκει με γυναίκες τις οποίες ο στρατηγός δεν θα εγκρίνει. Και μετά να σου και ουρά από πίσω ο μικρός γιος, ο οποίος ακολουθεί και αυτό στην αντίδραση. Μου είπε η μαμά να παίξω με την κόμενα του αδελφού, θα παίξω. Λοιπόν, στο τέλος έχει δίκιο ο σύζυγος. Απορώ πως δεν τον χρησιμοποίησες και αυτό να τον ρίξεις κοντά στην κόμενα του. Και αυτός να την πέσει και κολλήσει και αυτή. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Τόνια που είναι 61 ετών. Κυρία Τόνια μου, καλημέρα, χρόνια πολλά, σας ακούμε. Καλό μεσημέρι, βασικά. Ναι, θα είστε καλά. Γεια σας, κυρία Τόνια μου, σας ακούμε και εμείς και η κυρία Φιλιό. Ακούω, πραγματικά τρελαίνομαι. Έχω και εγώ γιο. Κυρία Φιλιό, να σας ρωτήσω κάτι. Σας έχει πει κανείς ότι τα παιδιά ανήκουν μέχρι τα 18 χρόνια, από εκεί και πέρα είναι ελεύθερα?
Αυτό το ξέρω και το έχω ξανακούσει και τα παιδιά μας χρειάζονται όσο μας έχουν ανάγκη. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου, εγώ μεγάλωσα σε μια μητριαρχική οικογένεια. Ό,τι έλεγε η μάνα μου ήταν νόμος. Έχω τέτοια πρότυπα και δεν το θεωρώ κακό να κρατάω τα ηνία. Και λοιπόν δεν το θεωρείτε κακό. Και λοιπόν επειδή μεγαλώσατε με ένα τέτοιο πρότυπο, θα πρέπει αυτό να ακολουθήσει στα παιδιά σας. Εάν εγώ αυτό το έκανα στο γιο μου που έχει φύγει έξω εδώ και 16 χρόνια και παντρεύτηκε και ξένη, τώρα δεν θα μου έλεγε ούτε καλημέρα. Καταλάβατε τι σας λέω τώρα. Δεν μπορείτε το παιδί μου να μπλέκει με την κάθε αλήτησα τώρα. Δεν γίνονται. Γιατί αυτά είναι τα αλήτησα πράγματα. Η γυναίκα. Εξηγήστε μας, κυρία Φιλιό. Χαρακτηρίζεται μια γυναίκα αλήτησα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή έχει συνέχεια όλο άντρες φίλους, δεν έχω δει ούτε μία φίλη δίπλα. Τι σημαίνει όποια γυναίκα έχει άντρες φίλους είναι αλήτησα? Και μπορεί να μην έχει τύχει να δείτε. Και εγώ έχω άντρες φίλους. Τι είμαστε, αλήτησες? Εγώ. Πρώτα απ' όλα, κυρία Φιλιό, ανοίξατε μια παγίδα και πέφτετε μέσα. Καταστρέφετε τα παιδιά σας, το έχετε καταλάβει. Σημαίνει αγάπη. Το να έχω τον έλεγχο, δεν πιστεύω ότι καταστρέφω τα παιδιά μου. Το να είμαι διάφορη. Είναι ελευθερία. Δεν ξέρω, κυρία Μεϊμαρίδη, συμφωνείτε μαζί μου? Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, κυρία Τόνια. Έτσι έχει μάθει. Σε αυτό το σχολείο πήγε, το είπε και μόνη της. Η μαμά της όριζε μητριαρχία στην οικογένεια. Αυτό το πρότυπο έμαθε, αυτό εφαρμόζει. Όμως κάνει τρεις άντρες δύστυχους τριγύρω. Πέψτε με, και εγώ είχα μία μάνα, Θεός χωρέστη, είναι πολύ μητριαρχική. Αλλά όμως δεν ακολούθησα, και είμαι και μοναχοπέδι, δεν ακολούθησα αυτό στα παιδιά μου. Έχω ένα γιο και μια κόρη. Εσύ, κυρία Τόνια, έκανες την επανάστασή σου απέναντι στη μάνα σου? Την έκανα την επανάσταση, ξέρετε πότε? Όταν χρειάστηκε τον άντρα μου, γιατί δεν τον ήθελε. Εκεί έκανα τη μεγάλη επανάσταση και είναι 38 Έτσι. Χρόνια παντρεμένη ακόμα. Τι συμβουλή δίνετε, κυρία Τόνια, στην κυρία Φιλιό? Αυτό που λέω είναι ότι εάν δεν σταματήσει εδώ και τώρα, καταρχάς δεν είναι μεγάλο μα παιδιόν αυτό. Καταστρέφει τα παιδιά της. Θα πρέπει τα παιδιά να πάθουν κάποια πράγματα, να μάθουν. Καλά τα λέω, όσο σκληρό και αν ακούγεται. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τόνια μου. Να είστε καλά. Έχω και την κυρία Μαρία. Καλά άκουσα με τη μάσκα? Ωραία. Η κυρία Μαρία, 65 ετών. Κυρία Μαρία μου. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία. Σας αγαπάω και τις τέσσερις και σας βλέπω κάθε μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε και εμείς, κυρία Μαρία. Κυρία Φιλιό λέει για τα παιδιά της. Έχω και εγώ 5 παιδιά. Να σας ζήσουν, κυρία Μαρία. Ευχαριστώ. Να ζήσουν. Και 8 εγγόνια. Και τις έκανα. Να σας ζήσουν. Λοιπόν, μεγάλη οικογένεια εσείς. Εμένα ο γιος μου, ο μεγάλος, ο πρώτος, πήγε και παντρεύτηκε μία. Αυτός ήταν 30 χρονών και εκείνη ήταν 50. Δεν του είπα τίποτα ούτε στο γάμο. Πήγα ούτε και ήξερα ότι παντρεύτηκε. Πεθαίνει η γυναίκα του. Αυτή ξαναπαίνει μία άλλη πάλι πιο μεγάλη. Και έχει τρία παιδιά από τρεις πατεράδες. Αλλά αυτό δεν με πείραξε. Άμα περνάει το παιδί μου καλά. Α, τι είναι, νύφιλε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, γιατί εγώ δεν είμαι μέσα εκεί να βλέπω στα αντρόγενα τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Εσείς δηλαδή, για να καταλάβω, δεν τη θέλατε την ύφη σας, αλλά φέρετε καλά την ύφη σας και μην είπατε κάτι. Ή τι θέλατε? Δεν πήγες όμως στο γάμο, κυρία Μαρία. Στο γάμο δεν πήγες. Στο γάμο δεν πήγα γιατί δεν ήθελε το παιδί μου να πάω. Γιατί? Α, δεν σε κάλεσε. Γιατί ήταν αυτή, είχε ένα παιδί στην ηλικία του παιδιού μου και δεν ήθελε να το μάθω. Πόσο χρόνο, ήταν μεγαλύτερη από τον γιο σας πολύ? Ήταν 50 χρονών. Και ο γιος της 30. 20 χρόνια μεγαλύτερη του. Ναι. Είναι και λίγο. Δεν ήταν μόνο αυτό. Έπινε και πολύ. Έπινε. Α, ήταν και πολύ. Αφού καήκαν τα ντερά της από το πολύ πιωτό. Και πάλι προστάει του παιδιού μου. Πήγα, το βρήκα, τα αγκάλιασα, το φίλησα, το έφερα στο σπίτι ξανά. Και τώρα είμαστε αγαπημένοι. Ο άλλος πάλι ο τελευταίος που έχω, γιατί έχω 3 γιους και 2 κόρες. Ναι. Ο τελευταίος πάρει την αγάπη για το σχολείο. Ναι. Λέει θα την πάρω. Και βέβαια να την πάρεις, γιατί θες να σου κάνεις αδερφές τα ίδια. Όχι βέβαια, εσύ γιατί να το κάνεις? Αλλά δεν έχω επαφή με καμία. Καλημέρα, τι κάνετε, τα δωράκια, όλα αυτά. Να πάω έτσι σαν πεθερά να κοιτάξω, να της πω γιατί την πήρε εσύ και πώς περνάτε. Όχι. Ποτέ. Τις κόρες τις πάντρεψες? Τις πάντρεψα. Η κόρη μου μία παντρεύτηκε 13 και η άλλη παντρεύτηκε 19. 13. 13 χρονών. 13 ήμουν μαμά εγώ. Α, ήσταν ναι. Πολύ μικρούλα. Ναι, κυρία Μαρία μου, να τους χαίρεστε, να είστε καλά, να χαίρεστε και τα γενέθλια. Ευχαριστώ και εσύ, σου εύχομαι μια καλή τύχη γιατί σου αξίζει.
Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελικά έχουμε... για την κυρία Φιλιό, τι είπε η κυρία Μαρία. Είπε την ιστορία της για να καταλάβει. Κοινώς να μην ασχολείται, είπε. Ναι. Να μην μπλέκει στη ζωή να μην μπλέκει ζωή των παιδιών της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, δυστυχώς. Είναι παγιδευμένη η κυρία Φιλιό. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα, ποια μου είπε, κυρία. Δεν είμαι καλά σήμερα, με βλέπεις, δεν σ' ακούω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η Ιωάννα, 28 ετών, είναι πολύ μικρή σε ηλικία. Mm. Θέλει όμως να μιλήσει την κυρία Φιλιό. Μήπως έχει μια αντίστοιχη πεθερά. Η Ιωάννα μου, γεια σου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε καλά. Σ' ακούμε λοιπόν. Πήρες για την ιστορία της και η κυρία Φιλιούς καλύτερα. Ναι, της κυρίας Φιλιούς. Σ' ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω σε αυτή την κυρία ότι δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, αλλά βάζει σε πόλεμο το μικρό της γιο με το μεγάλο. Κανονικά. Αν λοιπόν ο μεγάλος γιος της μάθει ότι ο μικρός έχει κάνει τέτοιο πράγμα και του το έχει πει η μαμά του, θα βάλει δύο αδέρφια να τσακωθούν. Όσο χειριστική κι αν είναι, γιατί είναι χειριστική, μεταχειρίζεται τα παιδιά της πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, τα παιδιά θα τσακωθούν. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο στην κυρία, ντροπή της. Είναι κρίμα που υπάρχουν τέτοιες μανάδες στον κόσμο και βάζουν τα παιδιά τους να τσακώνονται. Είναι κρίμα που αντιμετωπίζει έτσι τα πράγματα. Και επίσης, επειδή και εγώ έχω πεθερά και με αγαπάει πάρα πολύ, πρέπει να δεχτεί την κοπέλα, όποια κι αν είναι, να τη γνωρίσει καλύτερα, γιατί την βρίζει, τη λέξει τίποτη. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία. Σωστά τη λέει η Αλίτισα, ναι. Χωρίς να μας έχει αιτιολογήσει. Απλά έχει πολλούς άντρες, ναι. Πολλούς άντρες φίλους. Κυρία Φιλιό, αυτά που σας λέει η Ιωάννα. Και εμείς έχουμε πολλούς άντρες να πείτε φίλους. Κάτι. Σημαίνει ότι είμαστε ξετύποτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ίσως έχω κάνει λάθος που είπα στο μικρό να φλερτάρει. Ίσως εκεί είναι το λάθος μου. Αλλά ότι πρέπει να πλησιάσει τον αδερφό του και να τον προστατέψει και να βρούμε έναν τρόπο να τον απομακρύνουμε από αυτό το άτομο, γιατί δεν είναι καλό άτομο. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ναι. Άλλο να τον προστατεύσει και να μιλήσει και να πει τη γνώμη του, και άλλο να κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Ανισχύουν όμως όλα όσα λέει η κυρία Φιλιό. Θα την οικογένεια έτσι όπως το πάτε. Ακριβώς αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Όχι, ναι, η αλήθεια είναι ότι Ναι, ωραία. Είπατε στην αρχή, μόλις πήρατε τηλέφωνο στην εκπομπή, ότι έχετε μια υπέροχη οικογένεια και υπέροχη οικογένεια. Πού είναι η υπέροχη οικογένειά σας? Γιατί κάνουν ό,τι τους λέει, γι' αυτό, Ιωάννα μου. Αυτό είναι υπέροχη οικογένεια. Ακριβώς. Κάνουν τα παιδιά ό,τι τους λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, το να ακούς τους γονείς σου δεν το θεωρώ κακό, γιατί ναι, μετά όχι, όχι, να τους ακούς τους γονείς σου, να σε προστατεύουν και γονείς. Να σε βοηθούν είναι το καλό, κυρία Φιλιό. Όχι να κάνεις ό,τι θέλουν οι γονείς σου ακόμα και στα 30 σου. Μα εννοείται 30 χρονών να κάνεις ό,τι θέλουν οι γονείς. Σε αυτό μπορεί να φταίνει και λίγο τα παιδιά σας, γιατί δεν κάνανε την επανάστασή τους όταν έπρεπε. Και εάν οι γονείς θέλουν να μιλήσουν, ευχαρίστως να μιλήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν και αυτά που λένε. Λοιπόν, να ακούσουμε και την κυρία Σία, είναι 46 ετών, και μετά να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρα. Κάτι θέλει να σας πει η κυρία Σία, κυρία Φιλιό μου. Κυρία Σία μου, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω με την κυρία Φιλιό. Βεβαίως, στη γραμμή μας. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι μόνο 51 χρονών και δεν είναι 80. Όπως είπε η προηγούμενη από μένα κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Ιωάννη. Θα καταστρέψει την οικογένειά της, θα τη γυρίσουν και τα δυο τα παιδιά της πλάτη, θα μείνει ολομόναχη, γιατί κρίνει σαν να είναι 80 χρονών γιαγιά. Πώς μπορείς να ξέρεις ότι μια κοπέλα, κυρία Φιλιό μου, που δουλεύει νύχτα, ότι δεν είναι καλή? Κυρία Φιλιό. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζούμε σε μια πολύ μικρή γειτονιά στο Βύρονα και όλοι γνωρίζουν όλους. Okay. Οπότε ξέρω καλά για αυτή την κοπέλα. Δεν είναι ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Υπάρχει ολόκληρο ιστορικό εδώ πέρα. Το σπίτι το δικό σου, στο σπίτι του γείτονα, ξέρετε πάντα τι γίνεται. Πολύ σωστά.
ξέρετε πάντα τώρα, τι χαρακτήρα έχει ο καθένα. Είμαστε 20 χρόνια γείτονα, ο καθένα ξέρει τα άπλυτα του άλλου τώρα. Όχι, κορίτσι μου, ξέρετε ότι λένε οι κουτσομπόλε. Ποιοι δεν μπορούν να φτάσουν αυτή την κοπέλα. Και καλά τα λέτε. Λοιπόν, κυρία Σία μου, θέλω να σα ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα. Κυρία Μάρα, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε μία συμβουλή σα. Πραγματικά θέλω να τη βοηθήσω, γιατί τη λυπάμαι. Είναι παγιδευμένη στις διδασιές που είχε από τη μάνα της. Καμία νύφη δεν θα είναι της αρεσκίας της, καμία δεν θα της κάνει αν έχει επιλεγεί από τους γιους, εκτός αν την έχει διαλέξει την νύφη η ίδια. Στα 51 της χρόνια ήρθε πλέον η ώρα η κυρία Φιλιό να αντιμετωπίσει τις φοβίες της και να ανακουφιστεί από αυτό ότι δεν κινδυνεύει να φύγει η αγάπη των παιδιών της από εκείνη, ότι τα παιδιά της θα είναι εκεί, θα την αγαπούν, αρκεί να μην τα πνίγει τόσο πολύ με αυτό το στρατιωτικό καθεστώς. Αυτό που είπε ο άντρας μου, ας τα παιδί μου, τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν και ας πέσουν στο λάκκο και ας κάνουν τα λάθη τους, να τους το επιτρέψει αυτό. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κατάλαβα. Κυρία Μάρα μου. Κυρία Φιλιό, αφήστε ήσυχα τα παιδιά σα. Και αν θέλετε, εντάξει. Απλά τη γνώμη μου να σα πω και εγώ, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε έναν ειδικό λίγο να μιλήσετε. Γιατί μόνο και μόνο που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να βάλετε τα παιδιά σα να τσακωθούν έτσι μεταξύ του, είναι πολύ ανησυχητικό για μία μάνα. Εδώ οι μαμάδε κοιτάζουν τα παιδιά σου να τα έχουν μουνιασμένα και αγαπημένα και όχι να σπέμπουν τη διχόνοια ανάμεσά του. Γεια σα.